Θέλουμε να μας πείτε δύο λόγια. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι θεωρούμε ότι είναι ένα σημαντικό θέμα ψηλά στην ατζέντα μας, γιατί επιμένουμε να λέμε ότι χρειαζόμαστε έναν υγιή συνδικαλισμό. Οι τίτλοι των εφημερίδων λένε ότι διέκοψε το ΠΑΜΕ, το συνέδριο της ΓΕΣΕ, που ήταν να γίνει στην Καλαμάτα. Ακούστε, κύριε Αλαβρίδη και κύριε Παναγιωτόπουλε, 10 χρόνια τώρα έχουν διαλυθεί τα πάντα. Έχουν διαλυθεί συμβάσεις, έχουν φτάσει μισθοί στα τάρταρα, έχουν κοπεί συντάξεις, έχουν περάσει 3 μνημόνια. Κόσμος κάνει το σπίτι του, η απεργία χτυπιέται, το δικαίωμα της απεργίας, και αυτή η συνδικαλιστική μαφία της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ, που είναι απούσα από τους αγώνες, από τα πραγματικά προβλήματα των εργατών, παραμένει ακλόνητη. Κύριε Τασούλα, να πάμε λίγο στα γεγονότα. Θα πάμε στα γεγονότα. Αλλά πρέπει να μας απασχολήσει αυτό, δεν σας κάνει εντύπωση? Έχουν διαλυθεί τα πάντα και αυτοί παραμένουν ακλόνητοι. Από πού πηγάζει η δύναμή τους? Πηγάζει από έναν μηχανισμό νοθείας, παραγωγής νόθων αντιπροσώπων, ψεύτικων αντιπροσώπων για να διατηρήσουν τους σχετισμούς. Και μάλιστα ακόμα χειρότερα, έρχονται και εργοδότες να αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους που βγάζαν συνέδρους όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί τους λείπει και αυτό σήμερα. Τους λείπουν οι πραγματικοί εργαζόμενοι από κάτω, τα πραγματικά συνδικάτα, τα ζωντανά συνδικάτα. Την πλειοψηφία της ΓΕΣΕ αυτό το καλύπτει, το τροφοδοτεί. Κύριε Τασούλα, επειδή θα μας μιλήσει λίγο και ο κύριος Παναγόπουλος, και αυτή τη στιγμή δεν είναι παρόν στην κουβέντα μας, να σας πω τι μας είπε για να απαντήσετε και εσείς να δώσετε τα δικά σας επιχειρήματα. Όχι, τι είπε σε ραδιόφωνα αθηναϊκά. Ισχυρίζεται ότι είναι μέσα στον καταστατικό χάρτη της ΓΕΣΕΕ η παρουσία, το δικαίωμα ψήφου σε διευθυντές, για παράδειγμα, κάποιων εταιριών. Και ότι αυτό δεν το αναγνωρίζετε και μιλάει για αντιδημοκρατικές μεθόδους. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Δεν σας τα είπε καλά ο κύριος Πρόεδρος. Κύριε Τασούλα, θέλετε συμπληρωματικά και πριν να απαντήσετε στην ερώτηση της συναδέλφου μου, της Φωτεινής, να βάλετε λίγο τα γεγονότα, το χρονικό. Δηλαδή, εσείς πότε νιώσατε την ανάγκη, σαν ΠΑΜΕ, να επέμβετε και να σταματήσετε τη διαδικασία του συνεδρίου? Ωραία, και γιατί? Δεν σταματήσαμε. Γιατί όλος ο κόσμος ενδεχομένως δεν είναι... Στην ερώτηση της συναδέλφου σας και να φτάσω και στη δική σας. Δεν σας τα λέει όλα ο κύριος Πρόεδρος της ΓΕΣΕ. Εδώ υπάρχει ζήτημα και για τα εκατοντάδες διευθυντικά στελέχη, τύπου διευθύντρια του My Market που καλούσε τους εργαζόμενους να χαμογελούν με 300 ευρώ. Αυτή ψήφισε, πήγαινε και για αντιπρόσωπο στο συνέδριο της ΓΕΣΕ. Για τέτοιους μιλάει ο κύριος Παναγόπουλος, αλλά επίσης κρύβει τους προέδρους ανώνυμων εταιριών, κρύβει τους αντιπροέδρους τραπεζών, τους ταμείες τραπεζών. Όλα αυτά μπορούν οι εργαζόμενοι να τα ανεκτούν, να ανεκτούν δηλαδή μέσα στα ίδια τα συνδικάτα, να είναι αυτοί που κάνουν απολύσεις, που κόβουν τους μισθούς. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα όσον αφορά τα άλλα γεγονότα που επικαλείται η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, έχω επιστροφή στον Νίκο, δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Εμείς σας ακούμε μια χαρά. Ναι, ωραία. Συνεχίζω. Όσον αφορά λοιπόν για τα γεγονότα, η εικόνα μαρτυράει μόνη της. Εμείς ήμασταν εκεί από το πρωί ως το βράδυ, περιμένοντας να ξεκινήσει το συνέδριο της ΓΕΣΕ. Η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ ήταν μέσα στα δωμάτια της, μέσα στα τζακούζι, στα σπα, σπαταλώντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τα λεφτά των εργαζομένων, και αρνούνταν να κάνει συνέδριο, γιατί ήθελε να κάνει το συνέδριο με τον τρόπο που αυτή θα επέλεγε, έτσι ώστε να νομιμοποιήσει νόθους συνέδρους και εργοδότες. Εμείς τους λέγαμε το εξής απλό, που το λέει το καταστατικό: να συνεδριάσει η διοίκηση της ΓΕΣΕ και να καθορίσει πού θα δοθούν οι κάρτες. Να δοθούν οι κάρτες σε αυτούς που δεν έχουν προβλήματα με τα δικαιολογητικά τους και σε όσους υπάρχουν ενστάσεις, δηλαδή σε κάτι σωματεία και αντιπροσώπους μαϊμού, φαντάσματα και εργοδότες, να πάνω σε αυτό το ζήτημα να τοποθετηθούν οι παρατάξεις και να πάμε στο συνέδριο. Αυτό δεν το θέλαν, σαν ο διάολος στο λιβάνι.
Μάλιστα, εσείς δηλαδή ζητούσατε την νομιμοποίηση των συνέδρων. Τη ζητήσαμε προφορικά, τη ζητήσαμε γραπτά, τη ζητήσαμε 1, 2, 10 φορές και πεισματικά αρνούνταν ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Γιατί θέλανε να πάνε μόνο στη διαδικασία του συνεδρίου και οι ίδιοι οι νότιοι αντιπρόσωποι να νομιμοποιήσουν τον νότο εαυτό τους. Σε αυτό τα πράγματα δεν γίνονται. Μπορούν και οι συνάδελφοι να παρεύουν αν θέλουν. Είναι εδώ ο Κώστας ο Πουλακίδας από την Αυγή και τη Huffington Post και η Δέσποινα Κονταράκη από τον Ελεύθερο Τύπο. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση στην κυρία Τασιούλα. Να ρωτήσω μόνο αν πιστεύουν ότι περιπίτιμη μια τέτοια εικόνα για τα 100 χρόνια. Φέτος συμπληρώνει η ΓΕΣΕ 100 χρόνια ζωή στην Ελλάδα. Και με τόσα προβλήματα που έχουν οι εργαζόμενοι, να υπάρχουν αυτές οι εικόνες προς τα έξω. Δηλαδή να μιλάμε, να ακούμε καταγγελίες για μαφίες, για νοθείες. Νομίζω ότι. Σύντομα, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα φταίνε, δεν φταίει ποτέ μόνο ένας, αλλά δεν θα μπορούσε αυτό να έχει επιληθεί με εσωτερικές διαδικασίες, ώστε να μην υπάρχει αυτή η απαξίωση από την πλευρά του κόσμου. Στην πραγματικότητα, εδώ συγκρούονται δύο κόσμοι. Από τη μια μεριά, ο κόσμος της συνδικαλιστικής μαφίας, και το λέμε με ονοματεπώνυμα, δηλαδή αυτοί που εκπροσωπούν την πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, ο Παναγόπουλος, ο Βασιλόπουλος, ο Κιουτσούκης, ο Καραγεωργόπουλος, αυτοί. Που θέλουν τους εργαζόμενους με τη θηλιά τους στον ρυθμό να υλοποιούν τις απαιτήσεις της εργοδοσίας ή να προσαρμόζονται, να το πω καλύτερα, τις απαιτήσεις της εργοδοσίας, και από την άλλη μεριά τα συνδικάτα, τα ζωντανά συνδικάτα, οι εργαζόμενοι που προσπαθούν, αγωνιούν, παλεύουν κάθε μέρα με όλους τους τρόπους, με απεργία, με συγκεντρώσεις, με διαδηλώσεις, για να πετύχουν τα αιτήματά τους, να βελτιώσουν τους όρους δουλειάς, να βελτιώσουν τους όρους ζωής τους. Αυτοί οι δύο κόσμοι συγκρούονται με αυτά τα αποτελέσματα. Κυρία Τασίλα, εσείς σαν πάμε, τι ζητάτε τώρα? Εμείς ζητάμε να γίνει συνέδριο, αλλά δεν μπορεί να παίρνουν με τη βία μέρος μέσα στο συνέδριο εργοδότες και νότοι, όπως έγινε στην Ομοσπονδία ή επιχειρήθηκε να γίνει στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, που φέραν μπράβους και νονούς της νύχτας με τα πιστόλια στις τσέπες και προσπαθούσαν να τους επιβάλλουν. Σε αυτά οι εργαζόμενοι, το εργατικό κίνημα δεν πρόκειται να κολώσει. Μάλιστα, ζητάτε δηλαδή νομιμοποίηση των συνέδρων, να γίνει η διαδικασία από την αρχή με άλλους όρους. Να γίνει η διαδικασία όπως προβλέπει το καταστατικό, να συγκληθεί η ολομέλεια της διοίκησης ΓΕΣΕ να τοποθετηθεί πάνω στα θέματα που έχουν τεθεί επί του συνεδρίου, να βγουν οι αντίστοιχες επιτροπές που προβλέπονται. Αλλά αν η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, όπως είναι και αναμενόμενο, δεν συμφωνήσει με τη θέση τη δική σας, δηλαδή, και πει νομιμοποιήτως. Και εμάς μας κάνει εντύπωση αυτό, τους το είπαμε. Μισό λεπτό. Έχετε την πλειοψηφία. Όχι, να καταλάβω. Αφήστε να κάνω την ερώτηση. Για τον κόσμο το λέω τώρα. Εάν η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ νομιμοποιήσει τους συνέδρους κατά τον τρόπο που η ίδια επιθυμεί, εσείς τι θα κάνετε τότε? Γιατί δεν το κάνει? Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θα σε ρωτήσετε τον πρόεδρο. Αυτό αφορά τους άλλους. Γιατί δεν νομιμοποιεί τους προέδρους, τους αντιπροέδρους? Κύριε Πρόεδρε, εγώ ρωτώ εσάς και δεν θέλω να ρωτήσω εσάς για τον κύριο της ΓΕΣΕ. Ρωτώ εσάς. Εσείς τι θα κάνετε εάν νομιμοποιηθούν οι σύνεδροι? Γιατί σας υπενθυμίζω ότι και στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων το ίδιο πράγμα έγινε. Έτσι δεν ήταν? Εκεί δεν έγινε επεισόδια? Ακούστε με. Ένας δρόμος άνοιξε. Εμείς έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους. Γι' αυτό από σήμερα ενημερώνουμε τους πάντες, τους εργαζόμενους, για το τι συνέβη κάτω στην Καλαμάτα. Γιατί η ΓΕΣΕ επέλεξε να πάει σε ένα πολυτελέστατο ξενοδοχείο να κάνει και το συνέδριό της μακριά από την εργατική τάξη. Μαζί με την εργατική τάξη θα αποφασίσουμε τα επόμενα βήματά μας. Να καταλάβω τι εννοείτε. Εάν η ΓΕΣΕ, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ. Δεν πρόκειται να δεχτούμε διορισμένους. Έτσι. Άρα, ακόμα και αυτό που λέτε, να αποφασίσει η ΓΕΣΕ νομιμοποίηση συνέδρων, δεν είναι δεδομένο ότι αν την αποφασίσει, εσείς θα συμφωνήσετε? Γιατί έγινε καμιά διαδικασία τέτοια? Καλά καταλαβαίνω από αυτό που είπατε. Ότι δεν είναι δεδομένο ότι εσείς θα συμφωνήσετε. Εμείς θα καταγγείλουμε και τους εργοδότες, όπως τους έχουμε καταγγείλει. Άρα, συνέντευξη τύπου δίνουμε τώρα, 5,5 ώρα, στο κτίριο της ΓΕΣΕ, για να σας πούμε και τα επόμενα βήματα, αλλά δεν πρόκειται να δεχτούμε
Όσο και αν αποφασίσουν, τι θα δεχτώ εγώ ότι ο Καραγεωργόπουλος είναι εργαζόμενος ή οι άλλοι διευθύντες. Μα γι' αυτό το λέω. Άρα, άρα εδώ έχουμε φτάσει στο αδιέξοδο, κύριε Πρόεδρε. Αυτό δεν αλλάζει. Άρα εδώ έχουμε φτάσει στο αδιέξοδο. Εσείς στην πραγματικότητα δεν λέτε να, δεν ζητάτε να νομιμοποιήσει η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ. Ζητάτε... Όλοι κρινόμαστε. Όχι, όλοι κρινόμαστε. Ο να καταλάβουμε τι λέτε. Εσείς δεν ζητάτε την νομιμοποίηση όλων των συνέδρων. Ζητάτε να νομιμοποιηθούν οι σύνεδροι που εσείς θεωρείτε ότι νομίμως έχουν εκλεγεί. Μα οι άλλοι δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν. Νομίζω πάντως ότι δεν είναι ζήτημα υποκειμενικής γνώμης. Ενδεχομένως να έχετε δίκιο. Αυτό είναι θέμα καταστατικού. Το καταστατικό ο κόσμος δεν το ξέρει. Ναι, δεν είναι ζήτημα ελεύθερης βούλησης. Ενδεχομένως ο κύριος Πρόεδρος να έχει δίκιο. Υπάρχει ένα ζήτημα με την Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Που ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας φέρεται να είναι και εργοδότης ταυτόχρονα. Ναι, και καλά το λέω, κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς, πρόεδρος ΑΕ. Ωραία, λαμπρά. Γι' αυτό το λόγο είναι και εκπρόσωπος τύπου της ΓΕΣΕ ταυτόχρονα ο συγκεκριμένος πρόεδρος. Αυτό είναι παραβίαση του καταστατικού του. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Ο κύριος λοιπόν από το ΠΑΜΕ, της Ομοσπονδίας των Οικοδόμων, λέει ότι εμείς λέμε όχι να νομιμοποιηθούν όλοι, αλλά αυτοί που συμφωνούμε εμείς. Δηλαδή ο κύριος Καραγεωργόπουλος. Όχι, όχι. Εμείς λέμε να νομιμοποιηθούν οι πραγματικοί σύνδεσμοι. Αυτό λέω. Από όποια παράταξη όχι, η πραγματική. Έτσι. Όχι, αν λοιπόν έρθει η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ και νομιμοποιήσει και τον κύριο Καραγεωργόπουλο, εσείς θα διαφωνήσετε. Α, τότε θα πρέπει να ρωτήσετε αν τον νομιμοποιήσει τον κύριο Παναγόπουλο που όχι, θα έχετε. Εσάς θα ρωτήσετε. Εσάς ρωτά, ο κύριος Παναγόπουλος έπαιξε. Δεν είπα την άποψή μου. Είναι σαφές νομίζω. Ευχαριστούμε να σας ευχαριστήσουμε. Δεν ρωτήσετε τον κύριο Παναγόπουλο να δείτε τι θα σου πει. Ναι, ναι, αντιλαμβάνομαι. Σας λέω μπορεί να έχετε και δίκιο σε αυτό που λέτε. Θα το ρωτήσουμε. Δεν είναι εκεί το θέμα. Θέλω απλώς να καταλάβει ο κόσμος τι εσείς θέλετε να κάνετε από εκεί και μετά. Και τι λέτε στην πραγματικότητα τώρα. Όλο αυτό το κουβάρι με την εργοδοσία μέσα στα συνδικάτα γίνεται για ένα σκοπό. Για να μπορέσουν να εξασφαλίσει η εργοδοσία συνειδητικά ο ΣΕΒ καλύτερες συνθήκες να λύνει και να δένει μέσα στους χώρους δουλειάς και να πατάει κάτω τους εργάτες. Αυτό. Κύριε Τασκύλο, θα είμαστε σε επικοινωνία να μάθουμε και τι έγινε συνέντευξη τύπου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μπορείτε να έρθετε, επειδή η ΕΡΤ είναι πάντα κοντά στα γεγονότα, να είστε στη συνέντευξη τύπου από ναι, φυσικά, χέρι, φυσικά. Καλώς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.